Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού στη συνηθισμένη εκπομπή μας. Αύριο, Κυριακή, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας της Κύπρου, θα αναγνωστεί το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της 7ης Κυριακής του Λουκά, το οποίο είναι παρμένο από το 8ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου και είναι η στίχη 41 έως και 56. 8ο κεφάλαιο του κατά Λουκά, στίχη 41 έως και 56. Λέγει λοιπόν το κείμενο που θα ακούσουμε αύριο. Στίχος 41. Το καιρό εκείνο άνθρωπος της προσήρθεν το Ιησού, ο όνομα Ιάιρος, και αυτός άρχοντης συναγωγής υπήρχε, και πεσόν παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν εις ερθήν εις τον οίκον αυτού. Κατ' εκείνον τον καιρό, λέγει, κάποιος άνθρωπος ήρθε κοντά στον Ιησού, του οποίου ανθρώπου το όνομα ήταν Ιάιρος, και αυτός ήταν άρχοντας της συναγωγής, και έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του. Στίχος 42. Ό,τι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12 και αυτή απέθνησκε. Εν δε το υπάγειν αυτό, η όχλη συνέπνιγον αυτόν. Γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρόνων που ήταν τιμωθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Στίχος 43. Και γινή ούσα εν ρίση αίματος από ετών 12, ή της ιατρής προσαναλώσασα όλων των βίων, ουκ ίσχυσεν υπουδενός θεραπευθύνε. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της στους γιατρούς, χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά. Στίχος 44. Προσερθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού και παραχρήμα έστι ρίσης του αίματος αυτής. Πήγε πίσω από τον Ιησού, άγγιξε την άκρη του ρούχου του και μέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Στίχος 45. Και είπε ο Ιησούς, «Τι σου αψάμενός μου, αρνουμένον δε πάντων», είπεν ο Πέτρος και εσύν αυτό, «Επιστάτα, η όχλη συνέχους είσαι και αποθλίβουση, και λέγεις τι σου αψάμενός μου». Τότε ο Ιησούς είπε, «Ποιος με άγγιξε». Εν όλοι αρνούνταν, ο Πέτρος και όσοι ήταν μαζί του είπαν, «Διδάσκαλε, οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν και εσύ λες ποιος με άγγιξε». Στίχος 46. Ο δε Ιησούς είπε, «Ύψατό μου τις, εγώ γαρέγνων δύναμην εξερθούσαν απ' εμού». Ο Ιησούς όμως είπε, «Κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Στίχος 47. Ιδούσα δε η γηνή ότι ούκ έλαθε, τρέμουσα ήρθε και προσπεσούσα αυτό διήν αιτίαν ύψατο αυτού, απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού και όσοι άθη παραχρήμα. Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του, τρέμοντας ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε μπροστά σε όλον τον κόσμο για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Στίχος 48. Ο δε είπεν αυτοί, «Θάρση θίγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύει σιρήνην». Εκείνος της είπε, «Έχε θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό». Στίχος 49. Έτι αυτού λαλούντος, έρχεται της παρά του αρχισυναγόγου, λέγον αυτό ότι τέθνηκε η θυγάντρη σου, μη σκύλε τον διδάσκαλο. Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέγει, «Η κόρη σου πέθανε, μην ενοχλείς πια τον διδάσκαλο». Στίχος 50. Ο δε Ιησούς ακούσας, απεκρίθη αυτό λέγον, «Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε». Όταν το άκουσε ο Ιησούς του είπε, «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε και θα σωθεί». Στίχος 51. Ερθόν δε εις την οικία
ου καφήκες ερθήν ουδένα, ημι Πέτρον και Ιωάννη και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. Φτάνοντας στο σπίτι, δεν άφησε κανένα να μπει μέσα μαζί του, εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, καθώς και την πατέρα και την μητέρα του κοριτσιού. Στίχος 52. Έκλαιον δε πάντες και κόπτον το αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίτε, ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει. Όλοι έκλαιγαν και την θρηνολογούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε, μη κλαίτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Στίχος 53. Και καταγέλων αυτού οι δότες ότι απέθανε. Εκείνοι τον περιγελούσαν, βέβαιοι πως είχε πεθάνει. Στίχος 54. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής, εφώνησε λέγον, υπές εγύρου. Αυτός όμως τους έβγαλε έξω όλους, την έπιασε από το χέρι και της είπε δυνατά, «Κορίτσι μου, σήκω επάνω». Στίχος 55. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέταξε να αυτή δοθήν εφαγήν. Τότε το πνεύμα της επέστρεψε και αυτή αμέσως σηκώθηκε και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάει. Στίχος 56. Και εξέστησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν αυτής, μηδενή υπήν το γεγονός. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην πούν σε κανένα τι είχε γίνει. Εδώ τελειώνει το κείμενο που θα αναγνωστεί στην αυριανή Θεία Λειτουργία Κυριακής 7ης Λουκά. Είναι ένα κείμενο ευαγγελικό, αδελφοί μου, όπως όλα τα κείμενα του Αγίου Ευαγγελίου, γεμάτα με το Πνεύμα του Θεού, γεμάτο με άπειρα νοήματα, βαθύτατα, τα οποία βέβαια ο άνθρωπος μόνον με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να τα καταλάβει και να εισέρθει εις το βάθος αυτών των νοημάτων. Εμείς όμως με τις πτωχές μας δυνάμεις θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δούμε τι λέγει έτσι ενδιολογικά αυτό το κείμενο. Τότε λέγει το Ευαγγέλιο, κατ' εκείνον τον καιρό ήρθε στον Χριστόν ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, του οποίου το όνομα ήταν Ιάιρος και αυτός ήταν αρχισυνάγωγος και έπεσε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του. Όπως πάντοτε λέμε, ο Κύριος τίποτε δεν έκαμε τυχαίο και πουθενά δεν ευρέθη κατά τύχη. Ο Κύριος τα πάντα τα έκανε εν λόγω, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι θα γίνεται και τον λόγο για τον οποίο ευρισκόταν εκεί. Επήγε λοιπόν ο Κύριος, εκουσίως η θέλησε, να πάγει εις τον χώρον αυτόν και να συναντήσει τον άνθρωπο τον Ιάιρο, ο οποίος ήταν αρχισυνάγωγος, άρχον της συναγωγής και ο οποίος έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του. Για ποιο λόγο? Ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12 και αυτή απέθνησκε. Γιατί είχε μια κόρη ο άνθρωπος αυτός που ήταν μοναχοκόρη και ήταν περίπου 12 χρόνων και αυτή απέθνησκε, ήταν ετοιμοθάνατη. Είχε λοιπόν τον πόνο του άνθρωπος, είχε τον λόγο του για τον οποίο ήθελε να πάει ο Χριστός κοντά του, γιατί απέθνησκε η κόρη του. Εάν φέρουμε τον εαυτό μας εις τη θέση του Ιάιρου και δούμε ότι ο Ιάιρος, λόγω του ότι επονούσε πάρα πολύ ως πατέρας για τον θάνατο, τον επικείμενο θάνατο της κόρης του, χωρίς να σκεφτεί τίποτα, χωρίς να λογαριάσει ούτε τη θέση του, ούτε την θρησκευτική του τέλος πάντων ιδιότητα, ούτε το τι θα έλεγαν οι γύρω άνθρωποι, επήγε και έπεσε στα πόδια του Χριστού
και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, γιατί απέθνε και η κόρη του. Εάν πούμε, αδελφοί μου, ότι εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση του Ιάιρου και να πηγαίναμε να πέσουμε στα πόδια του Χριστού, να τον παρακαλούσαμε να έρθει στο σπίτι της ψυχής μας ή στον οίκο της ψυχής μας, να εισέρθει ο Κύριος στον οίκο της ψυχής μας, όχι γιατί έχουμε κάποιον ετοιμοθάνατον άνθρωπο, αλλά γιατί εμείς είμαστε οι ετοιμοθάνατοι, για να μην πω οι ήδη νεκροί και σε σιπότες και να αποσυνθέσει λόγω των αμαρτιών μας, εμείς έχουμε την ψυχή μας να χαροπαλεύει μέσα στην αμαρτία και μέσα στα πάθη, και οφείλουμε να λάβουμε μάθημα από τον Ιάιρο, μάθημα πόθου, ένθεου πόθου και πνευματικής διαθέσεως και καταστάσεως τέτοιας, ώστε να παρακαλούμε τον Χριστό ενθέρμος, με πόνον και με θέρμη πολύ, να έρθει, να μπει μες στην καρδιά μας, να θεραπεύσει την ύπαρξή μας, να μας δώσει την υγεία της ψυχής μας, αφού μας ελευθερώσει από τα πάθη και την αμαρτία, η οποία μας απειλεί να μας θανατώσει. Εάν πονούμε για τη ψυχή μας, εάν το καταλαβαίνουμε και το αισθανόμαστε ότι αποθνίσκομαι ή ότι έχουμε ήδη αποθάνει και είμαστε τεθνικότες, και όπως κάποιος κλαίει τον πεθαμένο του, έτσι και εμείς οφείλουμε να κλάψουμε την πεθαμένη ψυχή μας, αφού δεν ζει εν Χριστώ, αφού η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μέσα μας, η ψυχή μας είναι νεκρή. Να θυμηθούμε το λόγο του Κυρίου προς τον επίσκοπον εκείνο της Αποκαλύψεως, που του είπεν ότι εσύ, του λέγει, όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά νεκρός ή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, κατ' ουσία στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Γιατί είσαι νεκρός, αφού τα έργα σου και η ζωή σου δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και η χάρη του Χριστού δεν αναπαύεται μέσα στην ψυχή σου, γι' αυτό είσαι νεκρός. Και έτσι, δυστυχώς για μας, όλοι μας, ο καθένας μας, ας αναλογιστεί πώς είναι η ψυχή του. Εάν είναι μέσα στα πάθη και στην αμαρτία, βυθισμένη, χωρίς μετάνοια, χωρίς ταπείνωση, σίγουρα έχει αποθάνει μέσα στην αμαρτία. Βέβαια, και να έχει αποθάνει, έχει ελπίδα, γιατί ο Χριστός είναι ζωοδότης. Δεν τον νικά τον θάνατον, δεν τον νικά ο θάνατος των Χριστών. Ο Χριστός νικά τον θάνατον με την παρουσία του και με την εντολή του. Φτάνει εμείς να πάμε, να τον βρούμε, να πέσουμε στα πόδια του, να τον παρακαλέσουμε να μπει μέσα στο σπίτι μας, μέσα στον οίκο της ψυχής μας. Εν τω μεταξύ, λέγει, εν δε το υπάγειν αυτό, η όχληση να έπνιγον αυτό. Ξεκίνησε ο Χριστός να πάει, να συναντήσει αυτήν την ετοιμοθάνατον κόρη, αλλά όπως ήταν φυσικό και όπως συνέβαινε, καθοδόν ο κόσμος ήταν τόσο πολλής που σχεδόν τον έπνιγαν, τον περιέβαλαν ασφιχτικά και δεν μπορούσε, ας πούμε, να περπατήσει, τον έπνιγαν, τον έλειωσαν οι άνθρωποι με το συνωστισμό που υπήρχε. Τότε κάποια γυναίκα, η οποία είχε αιμορραγία για 12 ολόκληρα χρόνια και η οποία ανάλωσε όλη την περιουσία της, ξόδεψε την περιουσία της όλη στους ιατρούς και δεν μπόρεσε να θεραπευθεί, αυτή η γυναίκα λοιπόν ήρθε κοντά στον Χριστό, όπισθε, ήρθε πίσω από τον Χριστό και άγγιξε την άκρη του ρούχου του και αμέσως εσταμάτησε η αιμορραγία της.
όταν έγινε αυτό, ο Χριστός κατάλαβε τι έγινε και είπε «Τι σου αψάμενός μου, ποιος με άγγιξε» και όλοι βέβαια αρνούνταν, γιατί κατάλαβαν ότι η ερώτηση αυτή δεν ήταν μια απλή ερώτηση, αφού το συνέπνιγαν οι όχλοι. Ήταν δυνατόν να ρωτά ποιος με άγγιξε? Γι' αυτό και ο Πέτρος και οι μαθητές του είπαν «Κύριε επιστάτα, δάσκαλε, εδώ οι όχλοι σε έχουν διαλύσει, σε έχουν συνθλίψει, σε έχουν αποθλίβωση οι όχλοι και εσύ λέγεις τις μου ύψατο, τι σου αψάμενός μου, ποιος μου άγγιξε?» Και ο Κύριος λέγει «Ναι, ύψατο μου τις, εγώ γαρέγνον δει να μην εξερθούσαν επί μου». «Κάποιος μου άγγιξε», λέγει ο Χριστός, γιατί εγώ κατάλαβα, γνώρισα ότι κάποια δύναμη βγήκε από μένα. Τότε όταν είδε η γυναίκα ότι δεν ξέφυγε την προσοχή, τρέμουσα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του Χριστού και είπε την αιτία για την οποία του άγγιξε ενώπιον όλου του λαού και πώς αμέσως θεραπεύθηκε. Ο δε Κύριος της είπε «Έχε θάρρος κόρη μου, η πίστη σου έχει σώσει, πορεύου η ειρήνη». Ένα θαύμα το οποίο έκανε καθοδόν προς το σπίτι του Ιαΐρου ο Κύριος προκειμένου να θεραπεύσει την ετοιμοθάνατον κόρη. Βλέπουμε αυτή η γυναίκα η οποία ήταν αιμορροούσα για 12 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ασθενής. Είχε δαπανίσει όλη την περιουσία της στους γιατρούς χωρίς να καταφέρει τίποτα. Αυτή η γυναίκα είχε έναν ταπεινό λογισμό. Δεν θεώρησε τον εαυτόν της άξια να πάει να ζητήσει από τον Χριστό τίποτα. Αλλά έλεγε μέσα της με μεγάλη πίστη και μεγάλη ταπείνωση ότι έστω και αν αγγίξω την άκρη του ρούχου του θα σωθώ. Έστω και αν αγγίξω στην άκρη του ηματίου του, στο κράσπιδο του ηματίου του, θα σωθώ. Βλέπετε τι λογισμός ταπεινός είναι αυτός και πως ο Κύριος θεραπεύει τη γυναίκα αυτή δια την ταπείνωσή της και δια την πίστη της και αμέσως γνωστοποιεί το θαύμα τούτο, όχι για να αποδείξει ο ίδιος τη θεότητά του, αλλά για να δείξει ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται θαύματα και σημεία στον λαό του Θεού. Και εδώ, αδερφοί μου, μπορούμε να δούμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας. Θέλουμε όλοι να αγγίξουμε στον Χριστό. Είμαστε όλοι άνθρωποι της Εκκλησίας. Είμαστε αυτοί οι όχλοι, οι οποίοι πολλές φορές είμαστε τόσο κοντά στον Χριστό που κοντεύουμε να τον συνθλίψουμε. Κοντεύουμε να μην τον αφήσουμε να το δει κανένας άλλος παρά μόνο εμείς. Όμως από όλους εμάς που είμαστε στην Εκκλησία, που είμαστε άνθρωποι τέλος πάντων της Εκκλησίας όπως λέμε, ποιος από εμάς αληθινά αγγίζει στον Χριστό? Ποιος από εμάς αληθινά πηγαίνει κοντά του με το φρόνημα αυτής της γυναίκας της αιμορροούσας που είχε αυτήν την μεγάλη ταπείνωση και να πούμε ότι εγώ έχω την ψυχή μου αιμορροούσαν, έχω την ψυχή μου να χάνεται, να βυθίζεται μέσα στο βούρκο της αμαρτίας και της ασωτείας. Πεθαίνω καθημερινά μέσα στην αμαρτία μου, απομακρυνόμενος από τον Θεόν Πατέρα μου, μέσα στην αμέλειά μου, μέσα στα πάθη μου, μέσα στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, στην κενοδοξία, στον εγωισμό, σε όλα αυτά τα πάθη καθημερινά χάνομαι. Και όμως θέλω κι εγώ να ζήσω, θέλω να θεραπευθώ, να πάω να εγγίξω στην άκρη των ρούχων του Χριστού, στην άκρη των ηματίων του, με αυτόν τον λογισμό και με αυτόν τον πόθο.
και στη συνέχεια να απολαύσω αυτής της θεραπείας αθόρυβα, χωρίς άλλο λόγο παρά μόνο τη θεραπεία ζητών. Και τότε ο Κύριος αμέσως θα με θεραπεύσει και θα ακούσω από τον Χριστό σε αυτήν την τρέμουσαν ύπαρξή μου από τον φόβο και από την αμαρτία ότι θίγατερ η πίστη σου σε σοκέσε πορεύει ειρήνη. Έχε θάρρος θυγατέρα ψυχή, η πίστη σου σε έσωσε πορεύου η ειρήνη. Η πίστη σου σε έσωσε, λέγει ο Χριστός. Ναι, η πίστη την έσωσε, αλλά η πίστη δεν είναι ένα πράγμα που έρχεται μόνο του στον άνθρωπο. Η πίστη υπάρχει στον άνθρωπο, τον ταπεινόν άνθρωπο, αυτόν που πραγματικά πιστεύει. Όχι γιατί αξίζει ο ίδιος, δεν λέγει ότι ξέρεις ο Θεός θα με κάνει καλά, γιατί είμαι καλός και χρήσιμος άνθρωπος, γιατί κάνω καλά έργα, γιατί τέλος πάντων με χρειάζεται ο Θεός και με χρειάζονται οι άνθρωποι και άρα ο Θεός θα με έχει καλά και να τέλος πάντων να τον εξυπηρετώ και αφού είμαι χρήσιμος άνθρωπος. Δεν είναι έτσι. Αλλά πηγαίνω εκεί και ζητώ την θεραπεία όχι για την δική μου ικανότητα και αρετή και αξία, αλλά για την αγάπη και για το έλεος του Θεού, χωρίς να αισθάνομαι την ανάγκη, χωρίς να αισθάνομαι μάλλον ότι είμαι οτιδήποτε άξιο να σταθώ μπροστά στον Χριστό, να έχω μόνον αυτόν τον λογισμό. Σκεφτείτε αδελφοί μου, ας πούμε πάμε στη Θεία Λειτουργία και είμαστε μέσα στον κόσμο εκείνον τον πολύν κόσμο σε έναν ναό και στεκόμαστε σε μια γωνιά και αν βάλουμε τον καλό λογισμό μέσα μας και πούμε ότι θα προσπαθήσω εδώ που βρίσκομαι σε αυτή τη γωνιά να αγγίξω στην άκρη των ηματίων του Χριστού λέγοντας ταπεινά την ευχή, ζητώντας ταπεινά το έλεος του Θεού, δεν έχω το κουράγιο, δεν έχω το θάρρος, δεν έχω την παρησία να του ζητήσω τίποτα του ιδίου, ούτε καν να εμφανιστώ μπροστά του. Τίποτα δεν μπορώ να του ζητήσω με αυτήν την δυσοσμία της υπάρξεώς μου και με την ακαθαρσία η οποία με καλύπτει. Όμως θα τον πλησιάσω γιατί είναι ελεήμων και φιλάνθρωπος και έσφλαχνος. Θα τον πλησιάσω γιατί είναι Πανάγαθος και Πανάγιος. Και έτσι μέσα σε αυτήν την κατάσταση ευρισκόμενος καλλιεργώ τον λογισμό αυτών της αυτομεμψίας, της ταπεινώσεως και μικετεύσω τον Θεό, τον παρακαλέσω τον Θεό να με ελεήσει, να με θεραπεύσει, να σταματήσει την αιμορραγία της ψυχής μου που αιμορραγεί στα πάθη και στην αμαρτία και γίνεται θανατηφόρος μέσα στην ύπαρξή μου γιατί με χωρίζει από τον Θεό. Εάν λοιπόν έτσι ταπεινά οικετεύσω τον Κύριο να με ελεήσει, τότε πράγματι θα αγγίξω εις την άκρη των ηματίων του Κυρίου και τότε θα θεραπευθώ κι εγώ. Τότε θα ακούσω από τον Κύριο «Θάρση θίγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου εις ειρήνη». Αυτή τη μακαρία φωνή την άκουσαν όλοι οι απαιώνος Άγιοι της Εκκλησίας, γιατί είχαν το φρόνημα αυτής της αιμορροούσης γυναίκας. Ο Θεός είναι Θεός για όλους. Όλοι άγγιζαν πά στον Χριστό. Ο Χριστός δεν κάνει προσωποληψίες και άλλους αγαπά και άλλους δεν αγαπά. Αλλά άλλοι ακόμα τον συνέπνιγαν, τον έγκυζαν πάνω του και τον έπνιγαν, που λέει ο λόγος. Αλλά πώς θεραπεύθηκαν? Μια γυναίκα. Γιατί είχε ταπείνωση και είχε πόθο και είχε αυτομεψία και είχε πίστη. Ενώ εμείς είμαστε πέριξ του Ιησού, είμαστε αυτοί που τον συμπνίγουμε καθημερινά και η ψυχή μας παραμένει αδιόρθωτη, παραμένει αθεράπευτη,
παραμένει νεκρή, αιμορροούσα, γιατί δεν έχουμε να ανακαλύψει το κλειδί της θεραπείας, δεν έχουμε να ανακαλύψει το μυστικό της αφής, να πάμε να αγγίξουμε εις την άκρη των ιματίων του Κυρίου μέσα από την αυτομεψία και την ταπείνωση, η οποία γεννά την πίστη. Κανένας εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να πιστεύσει στον Θεό, γιατί ο εγωιστής άνθρωπος πιστεύει στον εαυτόν του, πιστεύει στις αρετές του, πιστεύει στα καλά του έργα, στα ενάρετα έργα τα οποία πράττει. Όμως αυτή η πίστη του, αυτή η αυτοπεποίθησή του, η μη κατά Θεόν αυτοπεποίθησή του, τον χωρίζει από τον Θεό και εμποδίζει την χάρη να έρθει στην ψυχή του. Κάνει την ψυχή του ανθρώπου σκληρή σαν πέτρα και δεν αφήνει τη χάρη να ενεργήσει μέσα του. Η γυναίκα αυτή όμως κατάφερε και πραγματικά άγγιξε τον Χριστό, πραγματικά τον άγγιξε, γιατί πραγματικά βρήκε τον δρόμο, ήβρε την οδόν της ζωής, όπως λέμε, την οδόν δια της μετανοίας. Αυτή πραγματικά τον άγγιξε, και αφού πραγματικά τον άγγιξε και πραγματικά εσώθηκε, πραγματικά εθεραπεύθη η γυναίκα εκείνη, και ο Κύριος έφερε εις την επιφάνεια το θαύμα για να μας δείξει σε όλους πώς εθεραπεύθη η γυναίκα εκείνη και με ποιον τρόπο, ώστε και εμείς όταν θέλουμε να θεραπεύσουμε την ψυχή μας να προσεγγίσουμε τον Χριστό με τον ίδιο τρόπο, όπως ο Ιάιρος επήγε και έπεσε στα πόδια του, και έτσι ο Κύριος πήγε στο σπίτι του. Η γυναίκα αυτή είχε ταπείνωση και αυτομεψία και δεν ήλπιζε εις τον εαυτόν της έργα, γι' αυτό και ήλπιζε ότι μόνο τα ρούχα του να αγγίξω αμέσως θα θεραπευθώ. Και εδώ να πω και κάτι άλλο. Άγγιξε τα ρούχα του Χριστού. Πού είναι τώρα οι αιρετικοί που κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία, που ασπάζεται τα Άγια Λείψανα και τα Άγια Ενδύματα και τις Άγιες Εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας, τα ασπάζεται όχι λατρευτικά αλλά τιμητικά. Εδώ σε αυτή την περίπτωση ποιος εθεράπευσε τη γυναίκα, το ρούχο, το ύφασμα ή ο Χριστός διαμέσου των ενδυμάτων του, ή ο Χριστός διαμέσου των ενδυμάτων του λόγω της πίστεως της γυναικός. Έτσι και ο Κύριος δια των Αγίων του ενεργεί θαυμάσια για την πίστη των εκλεκτών τέκνων του. Ο Χριστός είναι που ενεργεί τα θαυμάσια. Δεν είναι τα ρούχα, δεν είναι τα ενδύματα, δεν είναι οι εικόνες, δεν είναι τα λείψανα. Ο Χριστός δια των Αγίων λειψάνων, ο Χριστός δια των Αγίων εικόνων, ο Χριστός δια των Αγίων του τελεί τα θαυμάσια και ακούει τις προσευχές των τέκνων του. Εμείς αδελφοί μου έχουμε φτάσει στο τέλος και της παρούσης εκπομπής μας. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να αναστήσει και τις δικές μας ψυχές και να θεραπεύσει την αιμορρούσα από την αμαρτία ύπαρξή μας. Ο Θεός βοηθός. Χαίρετε.